παιχνίδι που οι δημοσιογράφοι του χώρου επίσης συνηγόρησαν μαζί μου ότι θα γράψει τη δική του ιστορία, μια μεγάλη ιστορία. Και θα καλέσω αμέσως στην κόκκινη γωνία από τη Γεωργία τον Νικολός Δυνιασβίλη. Αίτητος μέχρι σήμερα. Έχασε μία μάχη απέναντι στο Ριτζάκι, την οποία κέρδισε όμως τη ρεβάνς. Επομένως έχει περάσει πάνω από όλους τους πυγμάχους της κατηγορίας και του μένει ένας, ο Θρύλος. Έχω μεγάλη αγωνία απόψε για αυτό τον αγώνα. Πραγματικά είναι λίγες οι φορές που ως προμόουτερ εκφράζω τα συναισθήματά μου, αλλά η αγωνία μου είναι μεγάλη σήμερα για αυτό το παιχνίδι. Διακυβεύει την κορυφή και είναι δύο πολύ μεγάλα ονόματα. Και θα καλέσω λοιπόν στο ρινγκ για την πλεγωνία, το Πόντο και την Ελλάδα με συμμετοχή στους Ολυμπιακούς Αγώνες το Θρύλο, το Σπύρο, τον Ιωαννίδη. Πέντε σπίτια έχτισα κι ας όλα ξεσπίτουμε. Πέντε σπίτια έχτισα κι ας όλα ξεσπίτουμε. Πρόσφυγα σημάς ο κουνιφέ θα παραλούμε. Πατρίδα μαραεύωσε αμόν καταραμμένος. Πατρίδα μαραεύωσε αμόν καταραμμένος. Σαν ξένα ημέρι μας κι εσύ ξένα είμαι Έλληνας και στην Ελλάδα μη ξέρως. Ο αθλητής στην κόκκινη γωνία που ζει και προπονείται στη χώρα μας με 22 αγώνες, 21 νίκες, 12 νοκάουτ, είναι μόλις 24 χρονών, προπονητής του Δυσικά, ο σπουδαίος δάσκαλος, ομοσπονδιακός προπονητής Κώστας Αθανασόπουλος από τους Fighters. Πρόκειται για το Νικολός Δυνιασβίλη. Διεκδικεί τη ζώνη σήμερα του κατόχου της κατηγορίας. Θα δούμε μία μάχη πυγμαχίας λοιπόν. 6 γύρι των 3 λεπτών στα 71 κιλά. Αγώνας γραμμένος στο Box Rec, επίσημος επαγγελματικός αγώνας, διεθνώς αναγνωρισμένος, χάρη στις κινήσεις του επίσημου πλέον μάνατζερ επαγγελματικής πυγμαχίας, Χρήστου Γάτση, του παλέμαχου πυγμάχου, που τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο μαχητής στην πλεγωνία. Έλληνες από το Καζακστάν που ζει στη Θεσσαλονίκη, πλέον στην Αθήνα, με 5 αγώνες, 4 νίκες επαγγελματικές. Πόσους αγώνες αναφέρω βέβαια, γιατί στο ερασιτεχνικό έχει δεκάδες, 33 ετών, κάτοχος της ζώνης No Limit Champion Belt, Σπύρος The Legend Ιωαννίδης. Ένας σπουδαίος διεθνής διαιτητής στα διαιτητές στον αγώνα, ο Γιώργος ο Μιχαηλίδης, τον ευχαριστώ πάρα πολύ, με μεγάλη εμπειρία στην πυγμαχία, έχει αλλάξει πάλι η σύνθεση, Supervisor Ολυμπιονίκης, ο Γιώργος ο Στεφανόπουλος, Νίκος Δροσόπουλος, διαιτητής, Κώστας Ιωακιμίδης, γιατρός των αγωνών, Δημήτρης Μπαγκετζής. Οι αθλητές αγωνίζονται πάντοτε και μόνο αποκλειστικά με Γάτια Περσάνη. Καλή τύχη και στους δύο. No Limits 24, South Coast, παραλία Αθήνας. Μεγάλος αγώνας απόψινής διοργάνωσης No Limits, επαγγελματική ζώνη πυγμαχίας No Limits, Welterweights, δηλαδή μεσαία κιλά, στα 70 κιλά η συγκεκριμένη αναμέτρηση. Γραμμένη από σένα, βέβαια, που είσαι και επίσημος μάνατζερ επαγγελματικής πυγμαχίας πλέον, και στο Box Rec το παιχνίδι. Ακριβώς. Ένα παιχνίδι που περιμέναν χρόνια να δούνε. Μιλάμε για τους δύο πυγμάχους αυτή τη στιγμή, τους κορυφαίους στη χώρα. Αίτητος ο Κβινιασβίλη, έχει χάσει μία φορά από το Ριτζάκι, τον έχει νικήσει στη ρεβάνς, από τα μεγαλύτερα ονόματα ο Ιωαννίδης, κυρίαρχη της κατηγορίας. Επομένως, μιλάμε πραγματικά για μάχη που θα κρίνει ποιος ανήκει στην κορυφή. Δύο διαφορετικά στυλ πυγμαχίας. Κβινασβίλη
μεσαίας και κυρίως κοντινής απόστασης επαγγελματίας πυγμάχος. Και από την άλλη, ο Ιωαννίδης, πολύ καλός στη μεσαία και την κοντινή απόσταση, αλλά ουσιαστικά δίνει αυτά τα χτυπήματα φεύγοντας. Διαφορετική φιλοσοφία από τους δύο πυγμάχους, με πολύ μεγάλη ανυπομονησία περιμέναμε αυτή την αναμέτρηση. Δύο διαφορετικών ουσιαστικά στρατηγικών και δύο διαφορετικών κόσμων. Και από εκεί και πέρα, αυτός ο πρώτος γύρος βλέπουμε ότι ουσιαστικά είναι γύρος αναγνώρισης. Προσπαθούν να χαράξουν διαδρομές πάνω στο ring και να κρίνουν πότε είναι πιο εύκολο ώστε να δώσουν το σερί τους, γιατί και οι δύο αθλητές είναι αθλητές σερί. Ο μαχητής του Κώστα του Αθανασόπουλου, Κβινιασβίλη, και ηλικιακά βέβαια μικρότερος. Κβινιασβίλη, πάρα πολύ καλός αθλητής, αλλά από τους fighters. Ακριβώς, θα διεκδικήσει σήμερα μόνο την νίκη και αυτός. Και βέβαια από κάτω, όπως είπαμε, η σύνθεση των κριτών, Χρήστο, είναι η καλύτερη και που θα μπορούσε να έχει ποτέ μια διοργάνωση. Μιλάμε για τον Ολυμπιονίκη τον Στεφανόπουλο που εποπτεύει, τον Νίκο τον Δροσόπουλο, επάνω είναι ο Γιώργος Μιχαλίδης, φυσικά μεγάλη εμπειρία στην επαγγελματική και ερασιτεχνική πυγμαχία, Κώστας Ιωακιμίδης και βεβαίως χαρά μας και τιμή μας που είναι και ο κύριος Μπουδούκα σήμερα κοντά μας, ο οποίος διαιτητεύει σε αγώνες ΑΕΠΑ. Σωστά. Και είδαμε τώρα ουσιαστικά αυτό που προαναφέραμε, ότι φεύγοντας προς τα πίσω έδωσε την κόντρα του και με ταυτόχρονο παρέ έφυγε από τη δύσκολη θέση ο Ιωαννίδης. Πολύ καλό στο συγκεκριμένο στυλ παιχνιδιού. Απ' την άλλη, ο Κβινασβίλη δουλεύει πάρα πολύ καλά τη μέση του, όπως τώρα. Πολύ καλό στα εσκίφ και στις ταυτόχρονες κόντρες, δηλαδή αποφύγει και κόντρα μέσα ή έξω από τα γάντια του αντιπάλου του. Πολύ δύσκολος αγώνας για τον Ιωαννίδη. Ανακάλυψη του Νολίμιτς βέβαια, τον είχαμε δει στη Θεσσαλονίκη στο Νολίμιτς το 12 τότε και στην Πάτρα βεβαίως στο Νολίμιτς το 20 που ήρθε να αγωνιστεί ξανά. Σωστά. Χαίρομαι που για τρίτη, τέταρτη φορά βέβαια, γιατί αγωνίστηκε και στο Περιστέρι εναντίον του Αλέξη του Σύρου. Τέταρτη φορά στα Νολίμιτς ο Ιωαννίδης και κάτοχος της ζώνης Νολίμιτς Champion, να δούμε αν θα την κρατήσει απόψε ή αν θα την φορέσει ο Νικολός Κβινιασβίλη. Κβινασβίλη συνεχίζει να θέλει να πάρει το κέντρο του ρινγκ. Το έχει πάρει το κέντρο του ρινγκ. Ο πρώτος γύρος όχι με πολλές επιθέσεις. Κώστας Αθανασόπουλος στα πλάνα, ομοσπονδιακός προπονητής. Με πολύ καλή κουλτούρα πάνω στην πυγμαχία ο Κώστας Αθανασόπουλος. Εδώ βλέπουμε το σερί που επιχείρησε ο Κβινασβίλη και τις αποφυγές με βήματα προς τα πίσω από τον Ιωαννίδη. Η απόψινή βραδιά, Χρήστο μου, βεβαίως έγινε πραγματικότητα χάρη στη βοήθεια και τη στήριξη πολλών επιχειρηματιών. Μεταξύ αυτών είναι και χρυσός χορηγός της βραδιάς, η Άιπρο, ένα νέο ισοτονικό ποτό που έχει μπει στο χώρο μας δυναμικά. Ο Λευτέρης ο Χρυσοφάκης είναι ο ιδιοκτήτης και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Όπως ευχαριστώ φυσικά και την GIA Genesis για την ασφάλεια στο χώρο, την Kaiser Shop, την Bills Ελλάς και βεβαίως τον Γκρούπο Ότικο. Τα έπιπλα Τιμιακός από την αρχή επίσης έχουν δεχτεί με αγάπη να στηρίξουν τον κόσμο των μαχητικών αθλημάτων και είμαι πολύ υπερήφανη για αυτές τις συνεργασίες. Ο δεύτερος γύρος έχει ουσιαστικά πλέον καλύτερο ρυθμό, με περισσότερη συχνότητα χτυπημάτων, κυρίως από τον Κβινασβίλη, ο οποίος θέλει να σπάσει την απόσταση. Βλέπουμε τώρα πόσο καλά και εύστοχα δουλεύει τη μέση του και περνάει με βήματα μπροστά το σερί του, κυρίως στις κόντρες του. Προσπαθεί να το γυρίσει πάνω στα σκηνιά ο Ιωαννίδης, καθώς είναι πολύ έμπειρος. Είναι η σωστή στρατηγική όταν έχει κολλήσει ο αντίπαλος να τον γυρίσει και να τον βάλει στα σκηνιά και ουσιαστικά να αρχίσει από εκεί την επίθεσή σου. Ο Νικολός πολύ μπροστά πάντα πάντως, νομίζω θα το έχεις αντιληφθεί κι εσύ. Επίσης ένας μαχητής που παίζει επιθετικά πολύ και πολύ επιθετικός και είναι χαρακτηριστικό θέαμα, αυτό το στυλ είναι που ταιριάζει στην επαγγελματική πυγμαχία, χωρίς να σημαίνει βέβαια ότι δεν υπάρχουν και άλλα στυλ που διαμορφώνουν οι πρωταθλητές, αλλά η επαγγελματική πυγμαχία κυρίως έχει βήματα μπροστά και ψάχνω να βρω
κενό τον αντίπαλο ώστε να πάρω το σημείο ή ακόμα και το knockdown που είναι και το άμεσα ζητούμενο στην επαγγελματική πυγμαχία. Είναι τελείως διαφορετική η λογική της ερασιτεχνικής από την επαγγελματική πυγμαχία. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Βινασβίλη πέρασε τώρα πάλι τη δεξιά του κόντρα, καθώς απόφυγε πάρα πολύ ωραία με τη μέση. Δεν δίνει πάρα πολύ το δεξί του χέρι ο Ανίδης. Δουλεύει πάρα πολύ το αριστερό του, τόσο το παρέ φεύγοντας, δηλαδή αριστερό στροφα με αριστερό παρέ και δίνοντας το αριστερό του κροσέ. Τώρα έδωσε μια δεξιά κόντρα, μια που έμπαινε ο Κβινασβίλη. Και κορακόρα από τον Κβινασβίλη, μαζεύει σημεία. Οι συστάσεις από τον κύριο Μιχαηλίδη, τον διαιτή της συγκεκριμένης αναμέτρησης για την επαγγελματική ζώνη No Limits στα Welterweights. Αριστερό κροσέ από τον Κβινασβίλη. Δεξί ανοιχτό κροσέ που επιχείρησε ο Ιωαννίδης ακριβώς πάνω στο καμπανάκι. Χορηγή επικοινωνία. Δεύτερος γύρος που ουσιαστικά ο Κβινασβίλη προσπάθησε να περάσει πολλά χτυπήματα μεσαίας και κυρίως κοντινής απόστασης. Scouter, U5, Πυγμαχία, Fightbook, S-Web, και τον Εμίλιο Γιατζόγλου θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ, Χρήστο μου, από την QNT, συμπληρώματα διατροφής, τα συμπληρώματα των πρωταθλητών. Όπως ξέρεις πολύ καλά εσύ που υπήρξες και μεγάλος αθλητής, χρειάζονται όλα στην πορεία του πρωταθλητισμού, μεταξύ αυτών φυσικά και τα απαραίτητα συμπληρώματα διατροφής που δεν πρέπει να τα σχέουμε με τίποτε άλλο. Τα συμπληρώματα είναι καλά και για εμάς τους ανθρώπους που δεν κάνουμε πρωταθλητισμό και μπορεί να δουλεύουμε πάρα πολλές ώρες και να χρειαζόμαστε την απαραίτητη διάβγεια και ευεξία. Σωστά εγώ. Τρίτος γύρος, ζώνη επαγγελματικής πυγμαχίας No Limits, No Limits 24. Να δούμε λίγο την αντίδραση του Ιωαννίδη από τον τρίτο γύρο, καθώς μέχρι στιγμής έχει δώσει τη δυνατότητα στον Κβινασβίλη να πραγματοποιεί σερί, του έχει πάρει το κέντρο του ρινγκ και τον οδηγεί κυρίως σκηνιά και γωνία του ρινγκ. Ο Ιωαννίδης μας έχει συνηθίσει όταν φεύγει ή όταν γενικά κάνει αποφυγές να δίνει χτυπήματα φεύγοντας, κάτι που δεν το βλέπουμε στη συγκεκριμένη αναμέτρηση και σίγουρα δεν του δίνει και τη δυνατότητα να μαζέψει σημεία. Απ' την άλλη, ο Κβινασβίλη πάρα πολύ εύκολα σπάει την απόσταση του Σπύρου. Πολύ έμπειρα ο Ιωαννίδης τον γύρισε στα σκηνιά και προσπάθησε εκεί να δουλέψει το κορακόρ του. Σερί με βήματα ταυτόχρονα μπροστά, με αριστερό δεξί και αριστερό από τον Κβινασβίλη. Προσπάθησε να περάσει το αριστερό του ψηλό uppercut ο Ιωαννίδης, ο οποίος δεν δίνει το δεξί του. Βλέπουμε ότι ουσιαστικά όλες οι άμυνες και τα σημεία που θέλει να μαζέψει είναι με το αριστερό του χέρι. Και ένα σχίσιμο. Δεν προκλήθηκε από χτύπημα βέβαια, ήταν πάνω στο κορακόρ. Ναι, πάνω στο κορακόρ. Για να δούμε αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Θεωρώ όμως ότι οι πρώτες βοήθειες
από τον κύριο Μπαγκετζή θα είναι για άλλη μια φορά πολύτιμες ώστε να ολοκληρωθεί με επιτυχία μια επαγγελματική αναμέτρηση. Με αγωνία παρακολουθούν όλοι τη συγκεκριμένη πάντως αναμέτρηση και βέβαια θα κρίνει, όπως είπαμε, ποιος θα είναι ο διεκδικητής της ζώνης. Τέταρτος γύρος. Κβινασβίλη συνεχίζει να ψάχνει το σερί του με κροσέ και uppercuts. Ωραία αποφυγή από τον Ιωαννίδη. Πολύ ωραίο παρέ πάλι από τον Ιωαννίδη. Χαρακτηριστικό της υψηλής τεχνικής του κατάρτισης. Είδαμε τώρα ταυτόχρονο παρέ δεξιόστροφα και δεξί κροσέ που πήγε να βγάλει ο Ιωαννίδης. Κβινασβίλη συνεχίζει να επιτίθεται, συνεχίζει να πιέζει τον Ιωαννίδη. Συνεχίζει με τα εσκύφτου να φτάνει πάρα πολύ κοντά, έχοντας σπάσει την απόσταση του Ιωαννίδη. Τελειώνει ο γύρος και εδώ βλέπουμε τα highlights. Αυτό μου είναι η τρίτη συνεχόμενη διοργάνωση μας στην Αθήνα μετά από 2 χρόνια περιοδιών στα μεγαλύτερα αστικά κέντρα και νησιά της χώρας. Καβάλα, όπως ξέρεις, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Πάτρα, Λάρισα, Μύκονο, Ρόδο, Κέρκυρα, Κρήτη, στα περισσότερα από αυτά ήσουν και εσύ εξάλλου πάντα κοντά μας. Επιστρέψαμε Αθήνα. Ξεκινήσαμε με το ΤΑΕΚ Βοντό που ήταν σχεδόν κατάμεστο τον περασμένο Δεκέμβρη. Ακολούθησε μεγάλη αναμέτρηση Κατσινόπουλου Μπατζέλα στο Περιστέρι και τώρα εδώ στην Αθηναϊκή Ριβιέρα για πρώτη φορά με τον Ολίμιτσι 24. Μία επιστροφή που σηματοδότησε βέβαια μια επιτυχημένη απόλυτα πορεία γιατί όλη η χώρα ήταν κατάμεστη και είχαμε και σπουδαίες κάρτες αγώνων. Η άλλη μια φορά τον Ολίμιτσι έδωσε θέματα σε όλες αυτές τις πόλεις. Έχει ανέβει τώρα ο αριθμός από τον Κυμνασβίλη. Ξέρει ότι πρέπει να πιέσει και άλλο τον Ιωαννίδη, καθώς απέναντί του έχει ένα πολύ έμπειρο, ένα σπουδαίο όνομα της επαγγελματικής ελληνικής πυρμαχίας. Δουλεύει καλά το αριστερό του τζέμπο ο Ιωαννίδης. Άλλαξε γκάρτ, έβαλε το αριστερό του χέρι πίσω. Τώρα ξανά στην κανονική γκάρτα ο Ιωαννίδης, έτσι ώστε να δουλέψει καλά το παρέ του που είναι σήμα κατά τεθέν του Ιωαννίδη. Κυβνασβίλη πιέζει. Βλέπουμε τώρα ένα τεσάρι σερί, όχι με τόσο καθαρά χτυπήματα. Πρέπει να το βελτιώσει αυτό ο Κυβνασβίλη, ώστε τα πιο πολλά χτυπήματα να προσγειώνονται στο στόχο. Όπως τώρα το αριστερό τζέπι του Ιωαννίδη. Προσπαθεί να κρατήσει μακριά ο Ιωαννίδης στον Κβινασβίλη. Πολύ ωραία αποφυγή και κατευθείαν είσοδος με αριστερό ανοιχτό κροσέ από τον Κβινασβίλη. Οι συστάσεις από τον διαιτητή και ουσιαστικά η παρέμβασή του ώστε να συνεχίσουν να πυγμαχούν. Πολύ ωραίο εσκύφα από τον Ιωαννίδη και αριστερό δεξί. Πολύ καλό παιχνίδι, καθώς και οι δύο αθλητές διαθέτουν πάρα πολύ καλή μέση και πάρα πολύ καλό μάτι. Είναι χαρακτηριστικό γνώρισμα μεγάλων αθλητών. Και μια και είμαστε στην 24η διοργάνωση, θα σου πω ότι πρώτη φορά βλέπω τόσο ωραίο πυγμαχικό αγώνα, όχι μόνο στον Ολίμπιο, γενικότερα. Πραγματική πυγμαχία απόψε. Προσπάθησε τώρα, έχοντας πλάτσα στην Γιάννη Ιωαννίδης, να περάσει το αριστερό του κροσέ. Και βλέπουμε ότι ο διαιτητής έχει στείλει τον Κβινασβίλη πάλι στο γιατρό για αυτό το σκίσιμο που έχει στο δεξί φρύδι.
Δεν θεωρώ ότι θα υπάρχει πρόβλημα. Στα πλάνα μας και ο μεγάλος μας αθλητής στην Ολύμης, ο Πυγμάχος, ο Βαγγέλης ο Χατζής, δίπλα στο Στέλιο του Πετρούτσα, τον προπονητή του. Πραγματικά, Χρήστο, περιμένουμε αγωνία να δω το αποτέλεσμα. Είναι πάντως σίγουρα μια συναρπαστική μάχη που κόβει την ανάσα αυτή εδώ απόψε. Πολύ υψηλή τεχνική κατάρτιση και από τους δύο επαγγελματίες πυγμάχους, οι οποίοι παίζουν για το τίτλο No Limits στην κατηγορία Welterweights, μεσαία βάρη. Εδώ βλέπουμε ότι ο Κβινασβίλη συνεχίζει ουσιαστικά να ψάχνει διαδρομές με συνεχόμενα σκιφ και χτυπήματα προς τα εμπρός. Τελειώνει ο γύρος. Πολύ καλή εμφάνιση από τον Κβινασβίλη μέχρι στιγμής. Διεκδικεί με αξιώσεις την ζώνη No Limits από τον Ιωαννίδη. Οι κριτές μας, οι αξιολογότατοι αυτοί κριτές απόψε που είναι εδώ και μας κάνουν την τιμή να εποπτεύουν το μεγάλο αυτό αγώνα, βέβαια θα καθορίσουν το αποτέλεσμα. Σε αυτό το σημείο όμως θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ και τους χορηγούς επικοινωνίας. Χωρίς και τη δική τους συνδρομή δεν θα μπορούσε φυσικά να διαδοθεί η πληροφορία για τη μεγάλη αυτή διοργάνωση. Την Nova φυσικά που μεταδίδει και τα έχει τα αποκλειστικά δικαιώματα για τη συγκεκριμένη διοργάνωση. Το On Sports, το Athens Magazine, τη Sport A και το Sport FM, το Box TV και φυσικά τα δικά μας τα site, τα site των δυναμικών αθλημάτων, το Sports 8, το Fight Sports, το Scouter, το YouFight, το Pygmachia.gr, το Fightbook.gr. Όλοι συνέβαλαν, όλοι έβαλαν το δικό τους λιθαράκι για το μεγάλο αυτό αγώνα και τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Πέμπτος γύρος. Αριστερό δεξί από τον Κβινασβίλη. Για κάποιο λόγο ο Ιωαννίδης δεν δίνει ούτε συχνά αλλά ούτε και με την ένταση που απαιτείται το δεξί του direct ή γενικά δεξιά χτυπήματα, χτυπήματα με το δεξί χέρι. Δεν μπορώ να καταλάβω το λόγο. Εδώ μου το έχει αλλάξει και γκάρτ για να δώσει την αριστερή του κόντρα. Κβινασβίλη συνεχίζει το σερί του ανεβάζοντας από άπρικα τη εκροσέ. Ένα ψηλό δεξί άπρικατ που πολύ ωραία απόφυγε με βήμα πίσω ο Ιωαννίδης. Πολύ ωραίο σκιφ. Και η ίδια συνταγή που μέχρι στιγμής έχει δώσει πολλά σημεία στον Κβινασβίλη, δηλαδή πίεσε, πολύ καλή κίνηση και αποφυγές με τη μέση και ταυτόχρονα χτυπήματα. Ωραίες αποφυγές και από τους δύο επαγγελματίες πυγμάχους. Κάτι που αμελούν πάρα πολλές φορές σε αντίστοιχους αγώνες οι αθλητές. Η άμυνα σου δίνει την λύση και φέρνει τη νίκη. Χωρίς καλή άμυνα δεν μπορεί να προχωρήσει σε υψηλό επίπεδο. Καλές άμυνες λοιπόν και από τους δύο επαγγελματίες αθλητές. Κβινασβίλη για άλλη μια φορά έχει οδηγήσει τον Ιωαννίδη στη γωνία. Πολύ έξυπνα ο Ιωαννίδης σπρώχνοντας πηγαίνει πάλι στο κέντρο του ρινγκ και πέρασε τώρα η κόντρα του Ιωαννίδη την ώρα που έμπαινε ο Κβινασβίλη. Συστάσεις από τον κύριο Μιχαηλίδη, ουσιαστικά να μην σπρώχνουν οι δύο αθλητές τον αντιπαλό τους και οι δύο το κάνουν κάποιες στιγμές. Κώστας Αθανασόπουλος ξανά στα πλάνα, ομοσπονδιακός προπονητής, στη γωνία του Νικολός Κβινασβίλη.
Πολύ καλά προετοιμασμένος, πολύ καλά φορμαρισμένος ο Νικολός. Βέβαια, εσύ που έχεις αγωνιστεί και πάνω στα ρίγκ, ξέρεις ότι το καλοκαίρι είναι η καλύτερη περίοδος για τους αθλητές, με τη ζέστη, πόσο μάλλον και εδώ που είμαστε σε ανοιχτό χώρο, αλλά πραγματικά τα παιδιά έχουν δώσει το καλύτερό τους σε αυτό απόψε. Και οι δύο αθλητές είναι πολύ έμπειροι και γενικότερα είναι αθλητές υψηλού επίπεδου. Δεν θα τους εμποδίσει σε τίποτα ούτε η υψηλή θερμοκρασία, ούτε ότι είναι καλοκαίρι γενικότερα. Θεωρώ πάντως ότι ο Κβινασβίλη μέχρι στιγμής έχει δώσει και περισσότερα χτυπήματα, έχει σίγουρα συγκεντρώσει περισσότερα σημεία, αλλά το κυριότερο είναι ότι στην επαγγελματική πυγμαχία βασική μεταβλητή αξιολόγησης για το τελικό αποτέλεσμα από τη στιγμή που δεν υπάρχει ένα νοκάουτ είναι η επιθετικότητα. Είναι ποιος πηγαίνει μπροστά. Και αυτό θα κρίνει και το αποτέλεσμα. Είναι πολύ βασική μεταβλητή. Εκτός και αν πηγαίνεις μπροστά, αλλά μαζεύεις πάρα πολύ καθαρές μπουνιές από τον αντίπαλό σου. Η Σταυρούλα Ιαντονάκου στα πλάνα, η Ολυμπιονίκης του Πόλο και δίπλα της η υπεύθυνη παραγωγής του Νολίμιτς, η Γιώτα Γεωργοπούλου. Χαίρομαι πάρα πολύ να βλέπω συνεχώς και γυναίκες μέσα στα δυναμικά αθλήματα, όχι μόνο από την πλευρά την αγωνιστική, αλλά και τη διοικητική και του management. Πολύ σημαντικό για την προώθηση τη σωστή του αθλήματος. Τελευταίος γύρος, έκτος. No Limits 24, επαγγελματική ζώνη πυγμαχίας για την κατηγορία μεσαίων βαρών. Βινασβίλη συνεχίζει και ψάχνει τα κροσέ του. Ο Ιωαννίδης με παρέ ουσιαστικά αδειάζει τον Κβινασβίλη. Πέρασε τώρα το δεξί του κροσέο Κβινασβίλη. Να καλωσορίσουμε την υπεύθυνη παραγωγή, την Γιώτα Γεωργοπούλου. Καλησπέρα και από εμένα. Ναι, είναι τιμή μου που πλέον παίρνω και εγώ συμμετοχή στην κορυφαία διοργάνωση της χώρας, το No Limits. Και η αγωνία κορυφώνεται, έκτος γύρος. Ο Κβινασβίλη συνεχίζει να πιέζει τον Ιωαννίδη. Προσπαθεί να σπάσει την απόσταση όπως τώρα που έδωσε το αριστερό του χτύπημα. Σηκώνει δεξί ψηλό uppercut. Ψάχνει τα κροσέ του που είναι το δυνατό του όπλο Κβινασβίλη. Ο Ιωαννίδης σπρώχνει και οι συστάσεις από τον κύριο Μιχαηλίδη να μην τον κάνει. Σηκώνει τα κροσέ του Κβινασβίλη. Τα πιο πολλά βρίσκουν στόχο. Ωραία αποφυγή από τον Ιωαννίδη. Και ο Ιωαννίδης οδηγεί σπρώχνοντας στα σκηνιά τον Κβινασβίλη, κάτι που δεν επιτρέπεται. Περνάει το δεξί του κροσέ ο Κβινασβίλη. Δουλεύει τώρα κορακόρ συνεχόμενα, σηκώνει και το δεξί ψηλό uppercut στο σαγόνι του Ιωαννίδη. Τελειώνει ο αγώνας. Και να δούμε το αποτέλεσμα. Με μεγάλη ανυπομονησία περιμένουμε τον νικητή και τον κάτοχο της ζώνης No Limits για την κατηγορία των 70 κιλών. Highlights από το τελευταίο γύρο. Έγραψαν και οι συνάδελφοί μου. Είμαι σήμερα εδώ από το Fight Sports, από το Lord of Rings, από το Scouter, από το Sport FM. Ότι θα βλέπαμε μια σπουδαία μάχη και ήταν μια σπουδαία μάχη. Η καλύτερη μάχη στην πυγμαχία.
που έχουμε δει ποτέ στην Ελλάδα και φυσικά και στα No Limits. Παρακαλώ να έρθουν στο ring για την απονομή ο ιδιοκτήτης του ισοτονικού ποτού των μαχητών μας, του Aipro Sport, κύριος Λευτέρης Χρυσοφάκης και ο κύριος Παπαταγεωργάκης, ιδιοκτήτης των γυμναστηρίων Διάβα. Πολύ σύντομα, Κηφισίας και Καντεκάκη, το μεγαλύτερο γυμναστήριο της Ευρώπης θα είναι ανοιχτό, θα είμαστε όλοι εκεί. Πρόκειται για μάχη γοήτρου, όπως είπαμε. Μάχη που διακυβεύεται η θέση στην κορυφή. Φροντίσαμε διαιτησία και οι κριτές να είναι καλύτεροι του χώρου. Supervisor ο Ολυμπιονίκης της Μιγμαχίας Γιώργος Στεφανόπουλος. Σηκωθείτε κύριε Στεφανόπουλε να σας δει και το κοινό μας που είστε σήμερα εδώ. Διεθνής διαιτητής στη Μιγμαχία ο Γιώργος Μιχαλίδης. Νίκος Δροσόπουλος, επίσης διεθνής διαιτητής. Κώστας Ιωακιμίδης υπό το άγρυπνο βλέμμα και του διαιτητή που είναι ο μόνος στην Ελλάδα που έχει συμμετάσχει σε αγώνες της ΑΕΠΑ. Κύριος Βουγιούκας, είναι τιμή μας που είναι σήμερα εδώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα αναφέρω λοιπόν γύρω-γύρω για να μην υπάρξει καμία αμφιβολία από κανέναν. Ο κύριος Στεφανόπουλος λοιπόν, ο Ολυμπιονίκης μας, έδωσε άθροισμα γύρω να αναφέρω στα σημεία. 55 πόντους στον Ιωαννίδη. 55 σημεία, με συγχωρείτε. 59 στον Νίκο Κυρινασβίλη. 56. Ο κύριος Δροσόπουλος έχει δώσει 56 σημεία στον Σπύρο Ιωαννίδη. 58 στον Νίκο Κυρινασβίλη. Ο κύριος Ιωακιμίδης έχει δώσει 57 σημεία στον Σπύρο Ιωαννίδη, 59 στον Νίκο Κυρινασβίλη. Νικητής με ομόφωνη απόφαση των κριτών. Νέος κάτοχος της ζώνης, No Limits Champion Belt. Νίκος Κυρινασβίλη από τη Γεωργία. Συγχαρητήρια για τον υπέροχο αγώνα. Η ζώνη παρακαλώ. Κύριος Παπαδεγεωργάκης με κύριο Χρυσοφάκη.